Καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Τρίτη 18 Απριλίου, η εκπομπή Θεσσαλική Υγή, ζωντανά εδώ όπως κάθε φορά από το τηλεοπτικό στούντιο του Άστρα TV της Λάρισας, είναι και πάλι μαζί σας. Στην απόψινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θέμα των πληρωμών των συνδεδεμένων ενισχύσεων, διότι υπάρχουν πολλά μα πάρα πολλά παράπονα. Θα σας δείξουμε και κάποιες σχετικές κάρτες που θα αποτυπώνουν το μέγεθος αυτού του προβλήματος σε συγκεκριμένες συνδεδεμένες ενισχύσεις της φυτικής παραγωγής. Επίσης θα εξετάσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής τις αδικίες που υφίστανται η αμυγδαλοπαραγωγή ανά την επικράτεια πολλό δε μάλλον εδώ της περιφέρειας της Θεσσαλίας πλην των τριών κοινοτήτων στα κανάλια της Μαγνησίας, όπου εκεί καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο θα πάρουν τις ενισχύσεις τους και καλώς θα τις πάρουν, μόνο που δεν θα τις λάβει κανένας άλλος αμυγδαλοπαραγωγός. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τα θέματα της κτηνοτροφίας, μια κτηνοτροφία η οποία ως φαίνεται αφανίζεται κατά τα λεγόμενα και τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις των κτηνοτροφικών φορέων. Αυτά είναι τα θέματα, αυτή είναι η σημερινή θεματολογία της εκπομπής. Εδώ στο στούντιο της Λάρισας να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο που έχουμε, τον Κώστα το Μητροδήμο, αμυγδαλοπαραγωγό από την ΩΣΑ του Δήμου Τεμπών και μηνωπό αμυγδαλοπαραγωγό, μεγάλο παραγωγό αμυγδάλου με πολύ μεγάλη καλλιέργεια, σοβαρή καλλιέργεια και μέλος της ΠΑΚ Θεσσαλίας. Καλησπέρα κύριε Μητροδήμο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Θανασιάδη. Ο οποίος, να πούμε, ο κύριος Μητροδήμος ήταν και πριν από λίγο στην συνάντηση, σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αγιά μεταξύ δένδρο καλλιεργητών, κυρίως αμυγδαλοπαραγωγών, για τα προβλήματα που θα αναδείξουμε και τώρα στη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, μαζί μας θα είναι και σε λίγο θα τον εμφανίσουμε μέσω σύνδεσης Skype ο Στάθης Ψωμιάδης, ο πρόεδρος της κοινότητας Δομινίκο Ελασσόνας και πρόεδρος των δένδρο καλλιεργητών της τοπικής κοινότητας. Επίσης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι ο Νίκος Δημόπουλος, ο πρόεδρος του, ο συντονιστής μάλλον του συντονιστικού του κτηνοτροφικού, του κτηνοτροφικών συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως επίσης και η Χριστίνα Ιχλαπανίδα, δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια και σύμβουλος αγροτικής ανάπτυξης και νομική σύμβουλος του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού Φαρσάλων Γη και του συνεταιρισμού Δημητριακών Φαρσάλων Γη. Λοιπόν, αυτοί είναι και οι καλεσμένοι στην απόψινή εκπομπή. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε χορηγούς εκπομπής διαφημιζόμενους και ξεκινάμε με πληρωμές και τα θέματα των αμυγδαλοπαραγωγών. Η εκπομπή είναι μια πρόσφορα της εταιρείας φωτοβολταϊκών συστημάτων Περιβαλλοντολόγη Energy. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολιουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους. Σας παρουσιάσαμε τον Κώστα του Μητροδήμου, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο της Λάρισας. Αν έχουμε τον φίλο του Στάθη του Ψωμιάδη από το Δομένικο, πρόεδρος της κοινότητας Δομενίκο Ελασσόνας και πρόεδρος του τοπικού συλλόγου δένδρου καλλιεργητών. Καλησπέρα κύριε Ψωμιάδη. Σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους τηλεθεατές μας μάλλον. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση κυρίως με τα θέματα της αμυγδαλοκαλλιέργειας και τις κατάφορες αδικίες που υφίσταστε, να αναφέρουμε λίγο για τους φίλους παραγωγούς ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Τετάρτη συγκεκριμένα, έγινε καταβολή μιας μεγάλης δόσης από τον ΕΛΓΑ για ζημιές του 2022. Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη γίνανε καταβολές σε μια σειρά αγροτικών προϊόντων, να μην τις ονοματίσω τώρα, στη φυτική παραγωγή κυρίως. Ζωική παραγωγή είναι τώρα μετά το Πάσχα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέχρι τέλος του Απριλίου θα έχουν πληρωθεί σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις η ΠΑΤ και ο ΠΚΠ, αλλά συνήθως αυτές οι διαβεβαιώσεις είναι λίγο έολες. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω το εξής, ότι με βάση τις δικές σας
παρατηρήσεις με βάση τα δικά σας παράπονα και τα τηλέφωνα που έχω δεχτεί εδώ ως εκπομπή αλλά και ως αγροέκφραση, εστιάσαμε ότι μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με τις πληρωμές των συνδεδεμένων ισχύσεων έχουμε στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, δηλαδή στο κουκί, ρεβίθι, μπιζέλι, βίκος κτλ. Όπως επίσης έχουμε στα θέματα της μυδικής, στη συνδεδεμένη της τη μυδική, και επίσης έχουμε, με βάση είπαμε τη συγκέντρωση των στοιχείων, στη συνδεδεμένη ενίσχυση των βρώσιμων οσπρίων. Σε αυτές τις τρεις συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Υπάρχουν φυσικά προβλήματα και στην καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο Βαμβάκι, όπου υπάρχουν ακόμα παραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί, και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από εκεί από την εσωτερική πληροφόρηση, ότι κυρίως σε σχέση με το Βαμβάκι και με το Σιτάρι τη συνδεδεμένη έχουν θέματα όσοι κάναν διόρθωση στο ΟΣΔΕ μετά τις 15 Μαΐου. Αυτοί έχουν θέμα, δεν πληρώθηκαν. Τώρα το πότε ακριβώς θα πληρωθούν δυστυχώς δεν μας το έχουν γνωστοποιήσει και ούτε είμαστε και εμείς σε θέση να το αναφέρουμε. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με ψυχανθή που προανέφερα, όσπρια και καρπούς με κέλυφους, κυρίως όσοι είναι στην τηλεπισκόπηση. Αυτοί οι άνθρωποι εξαιρέθηκαν τελείως, δεν πληρώθηκαν. Και ενδεχομένως γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς που θα τους παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως με τις σχετικές κάρτες. Παρακαλώ λίγο να δούμε από το κοντρόλ την εικόνα 1 για να πάρουμε και μια γεύση του μέγεθους του προβλήματος. Εδώ βλέπουμε είναι η συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών. Είπαμε κουκί, ρεβίθι, μπιζέλι, βίκος, όλα κτηνοτροφικά. Λαθούρι, λούπινο, ρόμπι, σόγια. Κοιτάξτε πάνω με το κόκκινο, έχει το 2022 ο αριθμός των παραγωγών που πήρε πρώτη φορά τη συνδεδεμένη ενίσχυση για το έτος 2022, λοιπόν, είναι 22.742. Δηλαδή, έτος, όταν λέω, μέσα στο 22 πληρώθηκε, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο, για το έτος 21 είναι, έτσι, πληρώθηκαν το 2022. Είπαμε αριθμός παραγωγών 22.442, ποσό πληρωμής 6.114.000 ευρώ για το 2022. Για το 2023 τώρα, που πληρώθηκαν τη μεγάλη εβδομάδα, για το έτος όμως του 22 συνδεδεμένη είναι 19.145. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν πληρώθηκαν περίπου 3.597 παραγωγοί. Σοβαρό ποσοστό. Πολύ σοβαρό. Όπως επίσης και σε ποσό πληρωμής είναι 4.788.000, δηλαδή 1.336.000 ευρώ λιγότερα. Πάμε να δούμε και την εικόνα 2, όπου εδώ έχουμε τη συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων. Το 2022 είχαμε 10.630 παραγωγούς, οι οποίοι πληρώθηκαν πρώτη πληρωμή, με ποσό 4.478.000. Το 2023, τώρα πριν λίγες μέρες, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, έχουμε 8.816, δηλαδή βλέπουμε 1.814 παραγωγούς, κοντά στους 2.000 παραγωγούς που δεν πληρώθηκαν τη συνδεδεμένη των βρώσιμων οσπρίων, και σε ποσό είναι γύρω στα 686.000 ευρώ. Πάμε και στην εικόνα 3. Έχουμε τη συνδεδεμένη ενίσχυση για μυδική και τριφύλλη, όπου βλέπετε με το κόκκινο, είπαμε, το 2022 υπήρχαν 65.348 παραγωγοί, ενώ το 2023 πληρώθηκαν 59.816. Εδώ βλέπουμε οι μειωμένους παραγωγούς που πληρώθηκαν κατά 5.500 παραγωγοί. Δηλαδή, εδώ είναι πολύ περισσότεροι. Ποσό πληρωμής το 2022, αρχική πληρωμή 23,6 εκατομμύρια, το 2023 21,6. Δηλαδή, βλέπετε από κάτω, 1.999.000, δηλαδή κοντά στα 2 εκατομμύρια. Βλέπουμε, και γι' αυτό υπάρχει από την πλευρά των παραγωγών, ας πάρουμε την κάρτα από την οθόνη μας, γι' αυτό βλέπουμε από την πλευρά των παραγωγών μεγάλη δυσανασχέτηση, πολλά τηλέφωνα, απορίες. Και το άσχημο είναι, φίλες και φίλοι και αγαπητοί καλεσμένοι, ότι
Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώθηκαν δεν γνωρίζουν επακριβώς το συγκεκριμένο λόγο. Εγώ ανέφερα γενικά ότι τηλεπισκοπήσεις, σύστημα μονιτόρι κτλ. Αλλά ο καθένας τα παλαιότερα χρόνια γνώριζε επακριβώς για ποιο λόγο και γιατί δεν πληρώθηκε. Φέτος δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και δεν θα το μάθουν και ποτέ, κύριε Θανασιάδη. Όπως και δεν θα ξέρουμε και για ποιο λόγο από το χρόνο και μετά και τα αμύγδαλα και οι καρποί με κέλυφος, αλλά και τα μήλα δεν θα ξαναμπούν συνδεδεμένες. Ναι, από την επόμενη χρονιά και μέχρι το 2027. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι. Και δεν γνωρίζουμε το λόγο. Τα επιπρόσθετα προβλήματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο και να κλείσουμε τα θέματα των πληρωμών. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης με κοινό δελτίο τύπου που έστειλαν, λέει, προγραμματίζεται αμέσως μετά το Πάσχα, δηλαδή τις επόμενες μέρες, είπαμε όπως με ενημέρωσε και εδώ και ο φίλος Κώστας ο Μητρομίδημος, αύριο θα γίνει καταβολή των χρημάτων, αυτών των 500-600.000 ευρώ για τις κοινότητες, τα κανάλια της Μαγνησίας για τους φίλους αμυγδαλοπαρόγους. Θα τα πάρουν αύριο τα λεφτά, αγαπητέ Κώστα, έτσι. Έτσι έχει υποθεί. Έτσι έχει υποθεί. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και να δούμε και εδώ. Παρακαλώ κύριε Ψωμιάδη. 562.000. 562, έτσι. Λοιπόν, όπου θα μας τα αναφέρετε κι εσείς γιατί και πώς είστε εκτός όλοι, σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, έχουμε, κοιτάξτε, μετά το Πάσχα είπαν, αυτά είναι μέσω de minimis. Επιτραπέζια σταφύλια στην Καβάλα, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική. Λοιπόν, και Κορινθία στα επιτραπέζια. Υνοποιήσιμα σταφύλια Τυρνάβου, εδώ είναι εκτός ο Δήμος Κιλελέρ από τα υνοποιήσιμα. Λοιπόν, είναι μέσα η Αττική και η Δυτική Αχαΐα, δηλαδή στα υνοποιήσιμα παίρνει ο Τύρναβος, η Αττική και η Δυτική Αχαΐα, και μένει εκτός ο τέτοιος, ο Δήμος Κιλελέρ. Θα δοθούν σε Φασόλια, Γίγαντες, Φλόρινας, Καστοριάς, Θερμοκήπια Μαραθώνα, Σπαράγγια Αλμοπία συγκεκριμένα. Επιλεκτικά. Επιλεκτικά. Τα αμύγδαλα που είπαμε στις τρεις κοινότητες, Ζαχαρότευτλα 232.000 είναι μικρό το ποσό για να, επειδή είναι και λίγη η τεφτλοπαραγωγή πλέον. Και σε Βοοτρόφος Βόρειας Εύβοιας. Αυτά είναι από την πλευρά του de minimis. Για τα ουκρανομέτρα, τα λεγόμενα ουκρανομέτρα, για τα οποία θα πρέπει να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ανάλογος φάκελος και το αίτημα να πάρουμε την έγκριση και μετά να πληρώσει το κράτος μέλος, δηλαδή η Ελλάδα, έχουμε για τα Μελίσια σε όλη την επικράτεια. Καπνά, ποσού λέει 5,69 εκατομμύρια, κυρίως σε Ροδόπη, Ξάνθη, Πιερία, εκτός φαίνεται κύριε Ψωμιάδη, Ελασσόνα, έτσι. Εκτός είναι η Ελασσόνα. Ναι. Εκτός η Ελασσόνα. Να προσέχουμε λίγο και τις διαφορές. Λοιπόν, Κορινθιακή Σταφίδα θα είναι μέσα για Κορινθία, Αχαΐα, Ηλία και Μεσσηνία. Αχλάδια επικράτειας, κυρίως λέει για Λάρισα, Μαγνησία, Πέλα, Ημαθία. Σπαράγγια, Πέλα, Καβάλα, Εύρος, Ξάνθη. Κρόκος επικράτειας που σημαίνει Κοζάνη. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού Κρόκος. Λοιπόν, αυτά είναι εν ολίγης και τα de minimis που είναι να χορηγηθούν και οι ενισχύσεις μέσω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με τα λεγόμενα ουκρανομέτρα. Να έρθουμε κατευθείαν σε εσάς. Η κύριε Ψωμιάδη, θα ήθελα λίγο να δώσω το λόγο στον κύριο, κύριο Μητροδήμο, ο οποίος ήταν παρόν στη σημερινή σύσκεψη στην Αγιά, να πάρουμε ένα κλίμα το τι υπόθηκε εκεί και τι αποφάσεις πάρθηκαν, αν πάρθηκαν, κύριε Μητροδήμο. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλοί αμυγδαλοπαραγωγοί στη σημερινή συνάντηση. Το καλό ήταν ότι σκύψανε όλοι τους πάνω το πρόβλημα που λέγεται αμύγδαλο, έστω και την τελευταία στιγμή αυτή. Βέβαια, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων το είχε αναφέρει το πρόβλημα από την αρχή ότι θα υπήρχε θέμα με το αμύγδαλο, γιατί στις 13 Δευτέρου του 2023 ο Δήμος Τεμπών απέστειλε μια επιστολή στο Υπουργείο. 14 του μηνός, το ίδιο μήνα, μάθαμε ότι θα πάρουν μόνο τα τρία ή τρεις κοινότητες αυτές. Βέβαια, δεν θέλαμε να το πιστέψουμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Νομίζαμε ότι είναι ένα κακό γουστάστιο. Να σας πω ότι στις 7 του μηνός
Η ΠΑΚ Θεσσαλίας έβγαλε ανακοίνωση. Θα ήθελα λίγο να δούμε την εικόνα με την ΠΑΚ Θεσσαλίας από το κοντρόλ. Ερωτήματα της ΠΑΚ Θεσσαλίας προς τον Τριαντόπουλο για τους αμυγδαλοπαραγωγούς. 7 Τετάρτου. Σωστά. Που θέσαμε το θέμα αυτό. Για ποιο λόγο μόνο στη Μαγνησία από έναν υπουργό τον οποίο υπολείπτομαι και τον σέβομαι πραγματικά δεν και έχει βοηθήσει τα μέγιστα στη Θεσσαλία για τον Ιαννό κτλ. Αλλά στο σημείο αυτό δυστυχώς φέρθηκε έτσι καθαρά τοπικιστικά. Πολύ σωστά. Δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο, δεν έχουμε κάτι. Αλίμονο προς Θεού. Καλά έκανε και τα έδωσε. Αλλά ο λόγος που τα έδωσε ήταν κάποιο παθογόνο που λέγεται φόμοψη. Αυτό το πράγμα που ταλαιπωρεί τις καλλιέργειες της Φυρανιάς δεν ταλαιπωρεί μόνο τα συγκεκριμένα χωριά. Ταλαιπωρεί όλη την επικράτεια. Και εδώ και μια δεκαετία ξυλώνουμε περιβόλια. Οπότε είναι λιγάκι έολο όλο αυτό στημένο. Βέβαια, έγινε, δίκαια θα πάρουν τις αποζημιώσεις οι άνθρωποι, είναι αμυγδαλοκαλλιεργητές και αυτοί, αλλά πρέπει να τους πάρουν όλοι. Όλοι, ανεξαιρέτως. Σήμερα στη συγκέντρωση εκεί θεωρώ ότι άπαντες θα είχατε κινήσει συνισταμένοι ότι υπάρχει αδικία με την έννοια ότι όλοι σε όλη την Ελλάδα είναι εκτός ενίσχυσης παρά μόνο μία περιοχή στη Μαγνησία. Επ' αυτού προγραμματίζετε κάτι, αποφασίσατε κάτι? Δεν αποφασίσαμε κάτι ακόμη, αλλά σκεφτόμαστε για την άλλη εβδομάδα κινητοποιήσεις, ναι. Στη Θεσσαλία. Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία. Σε κομβικά σημεία. Σε κομβικά σημεία, προφανώς σε αμυγδαλοπαραγωγικές περιοχές. Αμυγδαλοπαραγωγικές περιοχές. Λοιπόν, δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε 80.000 αμυγδαλοκαλλιεργητές. Θα δούμε και τρακτέ ξανά στο δρόμο, δηλαδή. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, από το 1993, τα λέγαμε και πριν, κύριε Αθανασιάδη, ήμουνα στα μπλόκα, είχα 24 αγροτοδικεία. Μέχρι να τελειώσουν τα παλιά, μου φαίνεται να ξαναξεκινήσουμε πάλι τα ίδια. Όπως φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς υπάρχει. Είχα ορκιστεί να μην το ξανακάνω αυτό. Το είχα αποσχεθεί στον εαυτό μου, αλλά εδώ είναι που λένε μεγάλη μπουκιά φάε, ποτέ μεγάλη μιλες, κουβέντα ποτέ. Μιλες. Οπότε με ξαναβλέπω πάλι στα μπλόκα και εγώ, όπως και πολλοί αμυγδαλοκαλλιεργητές. Όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, κύριε Ψωμιάδη. Ναι. Κύριε Ψωμιάδη, είστε ένας εκ των φορέων που εκπροσωπείτε και το αμύγδαλο. Είστε πρόεδρος των δέντρων καλλιεργητών εκεί στο Δομένικο και πρόεδρος της κοινότητας, αφού γκράζεστε τα τοπικά προβλήματα και κυρίως των αμυγδαλοπαραγωγών εκεί της περιοχής, γενικότερα η περιοχή της Ελασσόνας όπως και του Δήμου Τεμπών, θεωρώ ότι έχουν και τα πρωτεία στην παραγωγή αμυγδάλου σε επίπεδο νομού και Θεσσαλίας, θα έλεγα ευρύτερα. Λοιπόν, θα ήθελα και από τη δική σας την πλευρά καταρχάς το πώς αισθάνεστε, πώς νιώθετε ως αμυγδαλοπαραγωγός με αυτή τη στάση, τη μεροληπτική, να έλεγα. Το πώς αισθανόμαστε το λέει καθαρά και η ανακοίνωση των Δήμων Αγιάς και Ελασσόνας, τόσο αδικημένοι όσο ποτέ στο παρελθόν. Αυτό είναι το αίσθημα που έχουμε όλοι μας για αυτό που έχει γίνει. Σήμερα, χθες μάλλον, βγάλαμε εμείς ένα ψήφισμα σαν Σύλλογος Δεντροκαλλιεργητών Δομενίκου. Στο Δομένικο πλησιάζουμε τα 10.000 στρέμματα αμύγδαλα. Είναι το βασικό εισόδημα των κατοίκων, των παραγωγών του χωριού μας. Mm-hmm. Από αυτό περιμένουν να ζήσουν. Όπου λέμε πολύ απλά ότι αδυνατούμε να κατανοήσουμε την επιλεκτική ενίσχυση παραγωγών του νομού μας. Θεωρούμε ότι είναι επιλεκτική η ενίσχυση αυτή. Όλοι έχουν τα ίδια προβλήματα. Όλοι είχαν το ίδιο χαμένο εισόδημα. Άρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η επιλεκτική ενίσχυση. Επίσης, πρόσφατα είχαμε πάλι ζημιά στην παραγωγή μας. Κάναμε ξανά τη διαδικασία με τον ΕΛΓΑ εκεί πέρα για να δουν οι εκτιμητές για τον παγετό και κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια προβλήματα. Φέτος όμως η χρονιά που πέρασε ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές, μπορώ να πω. Το 80-90% της παραγωγής είναι στα σπίτια μέσα, είναι μέσα στις αποθήκες, δεν έχει πουληθεί. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν υπάρχει ζήτηση. Η παραγωγή μας είναι σε απόγνωση αυτή τη στιγμή. Επομένως, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη της ενίσχυσης των παραγωγών μας μέσα από τον Deminimis για να αντιμετωπίσουν και τα αυξημένα έξοδα. Τι να πούμε, σε λίγο θα σταματήσουν να καλλιεργούμε στα χωριά μας. Να πούμε για το πετρέλαιο, είναι
διαχρονικό το αίτημα που έχουμε για την μείωση του κόστου παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο. Επίσης ζητάμε μείωση του ρεύματος, να μειωθεί το κόστος παραγωγής έτσι ώστε να μπορούν οι αγρότες μας να παράγουν ένα προϊόν, να καλύπτουν τα έξοδά τους και να έχουν ένα στοιχειώδες εισόδημα για να μπορούν να ζήσουν. Αυτά είναι τα βασικά αιτήματά μας. Όλο αυτό το διάστημα που πέρασε προσπαθήσαμε αυτά να τα μεταφέρουμε και στον κύριο Υπουργό και περιμέναμε, ελπίζαμε, δεν το πιστεύαμε, όπως είπε και ο κύριος Μαστροδήμος πριν, δεν το πιστεύαμε αυτό το πράγμα, ότι θα υπάρξει επιλεκτική διάκριση και δεν θα είναι τα αμύγδαλα τα δικά μας, τα χωριά, τα δικά μας περιοχή μέσα στο de minimis. Γι' αυτό αυτό που υπόθηκε, εμείς σήμερα στην Αγιά, στη συγκέντρωση που έγινε, είχαμε μια μεγάλη αντιπροσωπεία, δεν ήμουν εγώ προσωπικά παρόν, αλλά ήταν όλα... πάρα πολύ η παραγωγή από το χωριό μας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας που έχουμε, και αυτό που υπόθηκε είναι ακριβώς αυτό, ότι εάν δεν υπάρξει ανατροπή αυτής της απόφασης και δεν δοθούν σε όλους η ενίσχυση από τον de minimis, τότε ο μόνος δρόμος που υπάρχει είναι ο δρόμος των κινητοποιήσεων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό, κύριε Ψωμιάδη και κύριε Μητροδήμο, έχει κάποιο χρονικό ορίζοντα? Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό που συζητήθηκε, πείτε μας και εσείς κύριε Μητροδήμο και κύριε Ψωμιάδη, δίνεται κάποιο περιθώριο χρόνο ότι μέχρι τότε, εάν δεν πάρουμε διαβεβαιώσεις, θα προβούμε σε κινητοποίησεις? Είναι κάτι ανοιχτό? Αυτό θα ήθελα λίγο, αν μπορείτε, να μας ενημερώσετε. Προσωπικά δεν ήμουν παρόν και δεν ξέρω ακριβώς. Ξέρω όμως ότι αυτό που υπόθηκε και πιο πριν, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ξανά επαφή για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Έτσι. Τώρα ο κύριος Μητροδήμος που ήταν και παρόν... Αν... Όπως το λέει και ο κύριος Μητροδήμος. Άρα δεν τέθηκε θέμα από την πλευρά σας, κύριε Μητροδήμο, ότι δίνουμε κάποια διορία στην κυβέρνηση να μας απαντήσει και αν όχι προβαίνουμε? Θα προβείτε ούτως ή άλλως? Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Θα προβούμε ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως θα γίνει αυτό την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Ένας χρονικός ορίζοντας μιας εβδομάδας. Στην μία εβδομάδα πάνω θα έχουμε προβεί σε κινητοποιήσεις. Εσείς εκεί από την πλευρά σας, κύριε Ψωμιάδη, σε επίπεδο Ελασσόνας, να πω έτσι, υπάρχει περίπτωση ή είναι πρόγραμμα τώρα να μας πείτε ότι θα βγάλουμε τα τρακτέρ στο Δομένικο ή θα βγάλουμε τα τρακτέρ στη Μελούρα, δεν ξέρω πού? Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι αυτό που νιώθουν οι παραγωγοί μας από το Δομένικο, γιατί από εκεί έχω αυτή τη στιγμή πληροφόρηση. Είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι οι παραγωγοί μας να βγουν ακόμα και με τα τρακτέρ στους δρόμους, εάν δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημα. Ναι. Πάντως, ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, νομίζω και οι αγρότες από πάνω από 40 που έχουν και αυτοί αμύγδαλα εκεί πέρα, ας πούμε, και αυτοί είναι μαζί μας και ήταν και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις που κάναμε, και πιστεύω ότι θα βρεθεί ο κοινός δρόμος. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιουργαντά, στην συνεδρία, στη Γενική Συνέλευση της Διεπαγγελματικής Φέτας στα Τρίκαλα, πέραν των άλλων που συζητήσαμε έτσι στο περιθώριο της σύσκεψης εκείνης, του ανέφερα και αυτό, ότι θα δείτε σε λίγο, λέω, σε σχέση με τους αμυγδαλοπαραγωγούς να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, γιατί αυτό ήταν πραγματικά έτσι εξόφθαλμη αδικία προς τους παραγωγούς. Εδώ είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ακριβώς. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και να προσθέσω κάτι στο προηγούμενο σχόλιο που έκανε ο Πρόεδρος, ότι φέτος έχουμε πάλι ζημιά με παγετό. Απόλυτα τα αμύγδαλα μέσα στις αποθήκες και χαμένο εισόδημα. Με 2 ευρώ κάναμε συγκομιδή πετρέλαιο. Δούλευαν τα μηχανήματα όλα 24 ώρες το 24ωρο, γιατί φέτος ήταν μεγάλη η εισόδιά μας και ήταν με τους καλύτερους ιονούς και αποδείχθηκε ότι ήταν το χειρότερο. Καλύτερα να τα έπαιρνε όλα η παγωνιά και πέρυσι. Εδώ φτάσαμε να λέμε. Αμύγδαλα παραγωγή που μας κάνανε να μην θέλουμε να παράγουμε. Ακριβώς. Και δυστυχώς θα πω και κάτι άλλο. Πέρυσι τέτοιο καιρό, κατ' εξαίρεση, τα πορτοκάλια που πάθανε ζημιά κάτω από τον ισμό του Κορίνθου πήραν προκαταβολή 300 ευρώ το στρέμμα. Και καθαρίσανε μετά, αφού το ήρθαν όλοι τους οι γεωπόνοι, και πήραν γύρω στα 650 με 700 ευρώ. Όλη η παραγωγή. Κάτι που πρέπει να γίνει και εδώ. Αλλά πρώτα ας ξεκινήσουν με τα λίγα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Και το άλλο πρέπει να το δουν και αυτό.
Γιατί κατ' εξαίρεση κάτω από τον αισθμό του Κορίνθου στα πορτοκάλια να δίνουν κατ' εξαίρεση? Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά, κύριε Αθανασιάδη. Ποτέ. Ναι, τουλάχιστον από το 2010 δεν ποτέ δεν έχει γίνει. Και πιο πριν. Και πιο πριν. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό, να δώσουν προκαταβολές χωρίς να υπάρξουν γεωπόνοι μέσα. Στα προκαταβολές, ναι. Σωστά. Αυτό εννοώ. Σωστά. Ποτέ στα χρονικά. Υπάρχει κάτι άλλο που. Αν διάκοψα, δεν ξέρω. Όχι, δεν πειράζει. Υπάρχει κάτι άλλο που υπόθηκε και πιο πριν για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που δεν έχουμε καταλάβει, γιατί όπως λέμε εμείς στην απλή γλώσσα μας πετάξαν έξω και από αυτό. Και από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, που ήταν ένα συμπληρωματικό εισόδημα για τους παραγωγούς μας. Είναι ένα θέμα και αυτό που πρέπει κάπως να το δούμε. Και θα πάω και σε μια άλλη φράση, ότι θα σταματήσουμε να καλλιεργούμε. Εμείς έχουμε στο χωριό μας, ας πούμε, το αμύγδαλο, είπα και πριν ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος. Εργάζεται πάρα πολλοί κόσμος, κοντά στα 10.000 στρέμματα. Έχουμε ανθρώπους από όλη την ευρύτερη περιοχή, δικούς μας ανθρώπους που έχουν πάει στη Λάρισα, στον Τύρναβο, στην Ελασσόνα, οι οποίοι έχουν τις καλλιέργειες στο Δομένικο και κάθε χρόνο αυξάνονται αυτές οι καλλιέργειες, γιατί μέχρι τώρα αποτελούσε μια καλή πηγή εισοδήματος, θα πω. Φέτος είναι μια χρονιά που έχει προβληματίσει ιδιαίτερα όλους τους παραγωγούς μας για το αν πραγματικά θα μπορέσουν στο μέλλον να συνεχίζουν την καλλιέργεια αυτήνα, η οποία προσφέρει ένα εισόδημα, ένα τρόπο να ζήσουν οι οικογένειες αυτές. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα όμως να θέσω, κύριε Ψωμιάδη και κύριε Μητροδήμου, μια άλλη παράμετρο. Δυστυχώς δεν θα ήθελα έτσι, δεν είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά πρέπει. Πρέπει, γιατί υποδηλώνει το έλλειμμα που υπάρχει, πρώτον σε συντονισμό των αγροτικών φορέων και δεύτερο το έλλειμμα που υπάρχει σε συντονισμό και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μιλάω για δημάρχους και μιλάω για περιφερειάρχη. Και είμαι υποχρεωμένος να το θέσω αυτό, γιατί υφίσταται. Λοιπόν, είδαμε, κύριε Ψωμιάδη και κύριε Μητροδήμου, πέραν της ανακοίνωσης της ΠΑΚ που ήταν στις 7 του μηνός, μετά στις 12 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, μισό λεπτάκι να συμβουλευτώ τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, 13 Απριλίου βλέπουμε να υπάρχει μια ανακοίνωση διαμαρτυρία, κοινή ανακοίνωση, κοινό δελτίο τύπου του κυρίου Νασιακόπουλου, δημάρχου του Δήμου Κιλελέρ, και του δημάρχου του Δήμου Τεμπών, του κυρίου Γιώργου Μανώλη. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Νασιακόπουλος είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ, είναι ο πρόεδρος των Δημάρχων Θεσσαλίας. Βλέπουμε μετά να απουσιάζει από αυτή την κοινή ανακοίνωση, απουσίαζαν οι άλλοι δύο δήμαρχοι των αμυγδαλοπαραγωγικών περιοχών, δηλαδή της Ελασσόνας ο κύριος Γάτσας και της Αγιάς ο κύριος Γκουντάρας. Σήμερα βλέπουμε να υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση μεταξύ του κυρίου Γάτσα και του κύριου Γκουντάρα, των δύο δημάρχων, για το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω να υπάρχουν ανακοινώσεις από τον κτηνοτροφικό σύλλογο του πρώην Δήμου Νέσουνος, Ελάτιας, από τους αγροκτηνοτροφικούς σύλλογους Ελασσόνας. Υπάρχει η Ομοσπονδία που συνεχώς κάνει τον αγώνα της και είναι πάντα παρόν. Την εξαιρώ αυτό, γιατί η Ομοσπονδία συνεχώς τα κάνει αυτά, είναι πάντοτε παρούσα και δεν αφισβητείται από κανέναν. Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση κοινή από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πλατικάμπο και την Ομάδα Παραγωγών Μακρυχωρίου. Και το ερώτημά μου είναι τώρα, αυτό το εύλογο ερώτημα, και προς εσάς, αλλά κυρίως απευθύνεται όχι τόσο σε εσάς τους καλεσμένους, αλλά προς τους φορείς αυτούς, τους αγροτικούς και κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να πω, δεν θα μπορούσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο δήμαρχος Κιλελέρ, που είναι ο δήμαρχος των δημάρχων, όπως πήρε την πρωτοβουλία να συνοηθεί με τον κύριο Μανώλη, να συνοηθεί και με τον κύριο Γάτσα και με τον κύριο Γκουντάρα και να βάλουν όλη φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους σε ένα κείμενο όλων των δημάρχων. Να έμπαινε στο παιχνίδι ο κύριος Περιφερειάρχης με μια ανακοίνωση όλοι μαζί. Οι αγροτικοί σύλλογοι των περιοχών εδώ του νομού μας, γιατί δεν θα έπρεπε να είναι όλοι μαζί και ο καθένας από μόνος? Δεν είναι κακό που βγαίνει ο καθένας από μόνος, αλλά θέλω να πω ότι σε ένα κείμενο με τις υπογραφές όλων των φορέων θεωρώ ότι είναι πιο δυνατό, πιο ισχυρό. Κύριε Αθανασιάδη, παράγομαι στο Δήμο Τεμπών, από το Δήμο το δικό μας μέχρι τον Τύρναβο, το 1% της παγκόσμιας παραγωγής.
θα έπρεπε να σκύψει ο Δήμος Θεμπών πολύ πιο πριν, όχι μετά. Τώρα είναι δώρο άδωρο, τώρα το κυνηγάμε μόνοι μας. Καλά κάνανε και τις κάνανε όλες τις δηλώσεις τους, αλλά αργήσανε πάρα πολύ. Και να το σημειώσουμε αυτό ότι... Έστω και την ίστατη στιγμή... Ο κύριος Τριαντόπουλος την ανακοίνωση που είχε, την ενημέρωση που είχε στο προσωπικό του μπλοκ και πολύ καλά κάνει για την περιοχή του, ήταν 24 Μαρτίου. 24 Μαρτίου είχε ήδη δρομολογηθεί από το Φεβρουάριο. Από 14 δηλαδή μιλάμε, Δευτέρου. Μιλάμε από 14 Δευτέρου. Για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα που όλοι μας μείναμε αδρανείς και ερχόμαστε κατόπιν εορτής. Να κάνουμε αυτό που είναι, να κάνουμε την ίστατη στιγμή, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Αυτό και... ήθελα να το στυλικέψω και αφορά κυρίως, να το πω, αφορά κυρίως τους θεσμικούς φορείς. Δεν αφορά μεμονωμένα τους αμυγδαλοπαραγωγούς, όπως και οι βουλευτές, είτε της συμπολίτευσης εδώ της περιοχής μας, δεν έχουν πει τίποτα μέχρι τώρα, αλλά και της αντιπολίτευσης τώρα ξεκίνησαν να μιλάνε. Δηλαδή χθες, σήμερα. Κύριε Αθανασιάδη, εμένα με ορκιζόταν όλοι οι βουλευτές, μέχρι πρότινος, μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων, ότι δεν πρόκειται να πάρει κανείς αμυγδάλα λεφτά από τους αμυγδαλοπαραγωγούς. Κανείς τους. Δεν πάτησε κανείς το πόδι τους πάνω. Μάλιστα. Στη δικιά μας περιοχή. Μάλιστα. Πάτησε και τους γιουχάρανε. Και δικαιολογημένα η αμυγδαλοπαραγωγή, γιατί ήταν εξαγριωμένοι. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το είπαμε και πριν. Μέχρι πότε. Στην περιοχή, περιοχή της Ελασσόνας, επειδή κατάγομαι από την Ελασσόνα, από την Καλυθέα Ελασσόνας, κύριε Ψωμιάδη, θυμάμαι στο τελευταίο συλλαλητήριο που ήταν με τρακτέρ και τελικά ήταν τα τρακτέρ με συμβολική συμμετοχή, ούτε 10 τρακτέρ δεν ήταν, υπήρχε έντονη φημολογία ότι διάφοροι κομματικοί διαδίδαν ότι δεν χρειάζεται να κινητοποιηθείτε. Η κυβέρνηση σημερινή θα δώσει ενισχύσεις στους αμυγδαλοπαραγωγούς και της Ελασσόνας. Είναι έτσι, δεν είναι? Αυτό που ξέραμε εμείς από βουλευτές που είχαμε απευθυνθεί και έτσι ώστε να προβάλλουν το αίτημά μας αυτό ήταν, είχαμε όχι ακριβώς διαβεβαίωση, αλλά ότι θα προσπαθήσουν να προωθήσουν το αίτημα από εκεί πέρα και να υπάρχει, να ενταχθούν και τα αμύγδαλα στο de minimis. Εμείς τότε, μπορώ να πω σε αυτά που είπατε πριν, ότι γενικότερα δεν υπήρχε παλιότερα κουλτούρα κινητοποιήσεων, ιστορικά έτσι να το πω, για την περιοχή τη δική μας. Να σας πω ότι εμείς στο Σύλλογο Δεντροκαλλιεργητών τον κάναμε το 2020. Αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά την ανάγκη να υπάρξει ο Σύλλογος και να υπάρξει αυτό που είπατε πριν, να μπορέσουμε και με τους άλλους συλλόγους να συνεργαστούμε έτσι ώστε με μια ενιαία φωνή πιο δυνατή να μπορούμε να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Έχουμε απευθυνθεί και στη Δημοτική Αρχή εδώ, ζητώντας τη βοήθειά τους και την υποστήριξή τους, και την οποία μπορώ να πω ότι την είχαμε στο μέτρο του δυνατού. Δηλαδή γνωρίζω ότι από το Δήμο Ελασσόνας έχουν σταλεί επιστολές. Αυτό ήταν αυτό που μπορούσε ή μπόρεσε να κάνει ο Δήμος Ελασσόνας, να απαιτηθεί στους αρμόδιους υπουργούς για να στηρίξει το αίτημά μας. Θα μπορούσε ίσως να ήταν πολύ πιο ενεργή η συμμετοχή του. Δεν μπορώ να απαντήσω το αν ο κύριος Νασιακόπουλος με την ΠΕΔ μπορούσε να συντονίσει όλους τους Δήμους της περιοχής μας. Σίγουρα πιστεύω ότι θα ήταν πιο θετικό και πιο καλό, όπως είπατε και εσείς πιο πριν. Μένει στο μέλλον να μπορέσουμε να το καταφέρουμε γι' αυτό, όπως να μπορέσουμε να καταφέρουμε να συνεργαστούμε και πιο καλά όλοι οι σύλλογοι αυτοί που υπάρχουν, να δημιουργήσουμε μια πιο δυνατή ενιαία φωνή για να μπορέσουμε να προβάλλουμε καλύτερα τα αιτήματά μας. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ, πολύ σωστά. Υπάρχει ένα ερώτημα από ένα φίλο τηλεθεατή. Εγώ δεν μπορώ να το... Μάλλον εγώ μπορώ να το απαντήσω, αλλά εσείς είστε οι αρμόδιοι. Ποιο ποσό θεωρείτε, αναφέρει το μήνυμα, ικανοποιητικό και βιώσιμο αναστρέμα για την αμυγδαλοκαλλιέργεια, τώρα για την ενίσχυση? 500, 600, 1000 ευρώ ρωτάει ένας φίλος τηλεθεατής. Γιατί τα 90 ευρώ που θα δοθούν αύριο στα κανάλια της Βαρδισίας, πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Παρακεταμόλι. Έτσι, παρακεταμόλι. Λοιπόν, αν έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε με ποιο ποσό θα ήσασταν ικανοποιημένοι. Τι να πούμε, καταρχήν με 80 και με 70 ευρώ το στρέμμα και με 90 και με 100 δεν συνεχίζεται καλλιέργεια. Γιατί η Ελασσόνα, θυμάμαι στο συλλαλητήριο που είχαν κάνει πάνω, είχαν θέσει, κύριε Ψωμιάδη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γύρω στα 400 ευρώ υπήρχε το αίτημα για τα αμύγδαλα και για τα καρύδια. Αλλά σίγουρα
είναι σωστή η έκφραση ότι είναι παρακεταμό όλοι τα 80, 90 και 100 ευρώ. Είναι απλά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Τώρα ένα ποσό 400 ευρώ το στρέμμα δεν μπορώ να απαντήσω. Με τα 400, κύριε Ψωμιάδη, θα μπορέσουμε τουλάχιστον να πληρώσουμε τη ΔΕΗ που έχει ανέβει πάνω 300%. Μέσω σταθμικά το πετρέλαιο έφτασε στα 80 το λίτρο. Για μας ότι ίσως θα ήταν. Τα φάρμακα και τα λιπάσματα που έχουν ανεβεί 400% πάνω. Ένα σακί λίπασμα το παίρναμε 20 ευρώ και τώρα το παίρνουμε 65-70. Πίστοση δεν υπάρχει από τους φαρμακάδες πουθενά. Ο αγρότης, αν δεν πληρώσει, δεν πρόκειται να πάρει φάρμακα πλέον. Το ξεχνάμε αυτό τα τελευταία χρόνια. Το ξέρετε καλύτερα κι εσείς. Άρα τα 400 και αυτά φαντάζουν λίγα. Και με το αδιάθετο προϊόν μέσα στις αποθήκες, έτσι. Και με μια καινούργια σοδιά η οποία δεν έχει τίποτα αφήσει πάνω της. Έχουμε 100% ζημιά. Και στο 100% της ζημιάς, το ξέρετε καλύτερα εσείς από μένα, είστε πιο παλιός, το γνωρίζετε ότι στο 100% θα αποζημιωθούμε με 61,6. Άρα αν δουν οι γεωπόνοι έστω και 2-3 μύδγαλα πάνω τα οποία θα έχει αφήσει η παγωνιά η φετινή, θα κατεβούμε από το 61,6 και θα πάμε στο 50-48. Για ποια λεφτά μιλάμε και πότε θα τα πάρουμε. Είναι και αυτός ένας παράγοντας. Γιατί με το που θα γίνει... Στα αιτήματά μας είναι σίγουρα και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και τις νόσους στο 100%. Πράγμα που δεν γίνεται μέχρι τώρα, είναι ένα από τα αιτήματά μας και αυτό. Το τι θα κάνουν οι εκτιμητές, έχουν δει τα μάτια μας διάφορα όλα τα χρόνια. Να μην το πιάσουμε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό δεν πρέπει να το πιάσουμε τώρα. Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ η κουβέντα μας. Το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από εμάς. Δυστυχώς. Τι να πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να αναγνώσω λίγο κάποια μηνύματα που έχουν σχέση με πληρωμές πέραν των αμυγδαλοπαραγωγών. Γεια σας, είμαι από Τύρναβο. Τα επιτραπέζια στα φύλλα, λέει, γιατί δεν πληρώνονται που πετάχτηκαν ούτε έφυγαν για εξαγωγή και πληρώνουν τα υνοποιήσιμα που τα πήγαν με καρτέλα στο υνοποιείο. Επίσης είμαι κτηνοτρόφος και δεν πληρώθηκα για τις ζωοτροφές που έδωσαν επίδομα. Έκανα ένσταση. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Για τα θέματα κτηνοτροφικά, το λεγόμενο επίδομα, λοιπόν, ο Θεός και η ψυχή τους. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Γνωρίζετε πότε θα πληρωθεί η νητροείπαση? Το υπόλοιπο ποσό είναι το τελευταίο ποσό που έχουν λάβει, γιατί έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Υποτίθεται αυτά έπρεπε να είχαν ήδη πληρωθεί. Ας ελπίσουμε μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι τέλος Απριλίου να πληρωθεί η νητροείπαση, αλλιώς μετά πάμε για τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, κάποιο νέο για ΟΣΔΕ και κάρτα του αγρότη. Το ΟΣΔΕ μέχρι στιγμής έχει τεθεί εκτός προγραμματισμού από την πλευρά του ΟΠΚΕΠΕ και του ΙΠΑΤ. Για την κάρτα του αγρότη, και αυτό να το πούμε λίγο με την ευκαιρία, κύριε Ψωμιάδη, κύριε Μητροδήμο, ευκαιρία είναι, εξέδωσε μια ανακοίνωση η Τράπεζα Πειραιώς, όπου αναφέρει, την έχω εδώ μπροστά μου, ότι υπέγραψε νέο μνημόνιο συνεργασίας με το ΙΠΑΤ για την περίοδο 2023-2027 και λέει ότι όσοι κάνανε ΟΣΔΕ το 2022 θα μπορέσει να τους δώσει τώρα, χωρίς το ΟΣΔΕ του 2023, το ποσό της βασικής που είχε το 2022. Λοιπόν, επίσης για το πρασίνισμα, που δεν υφίσταται πλέον πρασίνισμα τώρα με τη νέα ΚΑΠ, άρα δεν μπορεί η Τράπεζα Πειραιώς να δώσει το επιπλέον γιατί δεν υφίσταται ακόμη και ούτε έχουν εγκριθεί οι εφαρμοστικές εγκυκλοί για να ξέρουμε και όλοι τι θα γίνει. Θα κάνουν τις αιτήσεις παραγωγή, λοιπόν, και θα περιμένουν. Θα πρέπει να γίνει δήλωση ΟΣΔΕ θα περιμένουν. Για το 23 και μετά. Και στο τέλος αναφέρει για όσους αγρότες δεν έκαναν χρήση της κάρτας του αγρότη το 2022 και αυτοί θα πρέπει να περιμένουν να κάνουν ΟΣΔΕ το 2023 για να μπορέσουν να ενταχθούν. Άρα όσοι κάνατε πέρυσι δήλωση ΟΣΔΕ μπορείτε να πάρετε μέσω της κάρτας του αγρότη μόνο τη βασική ενίσχυση εκτός πρασινίσματος. Εδώ θα ήθελα να φέρω λιγάκι ακόμη σε ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν πληρώνουν τους υπόλοιπους αμυγδαλοπαραγωγούς? Ας μας εξηγήσουν το λόγο. Δεν είναι άλγεβρα ούτε χημεία. Απλά ελληνικά θα τα καταλάβουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταλάβουμε. Πώς θα ανακαταπιούμε πλέον αμάσιτα? Γιατί τα κατεβάζουμε όλα αμάσιτα πλέον. Έτσι.
Δηλαδή πρέπει να βρουν τα ταραχτές στους δρόμους ξανά για άλλη μια φορά από μετά από τόσα χρόνια. Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει. Πάλι συνέχεια. Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει. Και όχι μόνο τα ταραχτές στους δρόμους, κύριε Μητροδήμο, κύριε Ψωμιάδη, αυτό που ενδεχομένως θα πρέπει να διασφαλίσετε είναι να υπάρχει ισίσωμη, συμπαράσταση συμπολιτευόμενων, αντιπολιτευόμενων δημάρχων και περιφερειάρχη. Ξανατονίζω και ο περιφερειάρχης θα πρέπει να βγει μπροστά σε αυτή την αδικία. Όλοι τους έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Έτσι. Ο αρμόδιος περιφερειάρχης αγροτικού τομέα, ο κύριος Απόστολης Ομπίλης, που είναι αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να έχει βγει και αυτός, να κατέβει και αυτός σήμερα στην Αγιά, που υπήρχε αυτό το κάλεσμα. Λοιπόν, εμείς ψώνουμε ζητούμε από όλους να σταθούν δίπλα μας στον αγώνα αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον διαχωρισμό αυτόν. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν. Καλά κάνανε και ενισχύσανε τις τρεις κοινότητες αυτές, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Ακριβώς, ακριβώς. Είπα και πριν ότι αυτό που αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ότι αισθανόμαστε τόσο αδικημένοι όσο ποτέ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Και κάποιος να μας εξηγήσει, και δεν είναι να μας εξηγήσει, να λύσει το πρόβλημα. Να σταματήσει αυτή η αδικία. Αυτό. Πολύ ωραία. Κύριε Μητροδήμο, μία κουβέντα για εσάς και να σας αποδεσμεύσουμε. Περιμένουμε όσο πιο σύντομα να μας απαντήσουν, να δώσουν λύση στο πρόβλημά μας. Είναι δίκαιο αυτό που ζητάμε. Δεν είναι παράλογο. Όπως είπε και ο κύριος Ψωμιάδης, καλά κάνανε οι κοινότητες οι συγκεκριμένες και πήρανε τα χρήματα. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει το διέρη και βασίλευε. Και όχι πια το 2023 οι αγρότες δύο ταχυτήτων. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Κώστα Μητροδήμου, αμυγδαλοπαραγωγό από την Όσα, μέλος της ΠΑΚ Θεσσαλίας, Στάθη Ψωμιάδη, πρόεδρο κοινότητας Δομηνίκου Ελασσόνας και πρόεδρο του Συλλόγου Δέντρο Καλλιεργητών της περιοχής. Να είστε καλά, να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά και ας ελπίσουμε να δικαιωθεί ο αγώνας που τώρα ξεκινάτε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα θέματα της κτηνοτροφίας. Η εκπομπή είναι μια πρόσφορα της εταιρείας φωτοβολταϊκών συστημάτων Περιβαλλοντολόγη Energy. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολιουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να καλησπερίσουμε τους δύο επόμενους καλεσμένους μας, τον Νίκο το Δημόπουλο από το συντονιστικό των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας. Καλησπέρα κύριε Δημόπουλο και χρόνια πολλά. Δεν υπάρχει ήχος, τώρα δεν ξέρω αν ευθύνεται ο κύριος Δημόπουλος. Κύριε Δημόπουλο, δεν σας ακούμε. Κύριε Δημόπουλε, μας ακούτε? Εγώ σας ακούω, ναι. Τώρα σας ακούμε κάπως. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Δημόπουλε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Χριστίνα Ιχλαπανίδα, δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια, σύμβουλος αγροτικής ανάπτυξης και νομική σύμβουλος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Φαρσάλων, καθώς και του Συνεταιρισμού Δημητριακών Φαρσάλων Γη. Καλησπέρα κύριε Χλαπανίδα, ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, με υγεία και αισιοδοξία για όλο τον κόσμο. Έτσι. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματα έτσι, τα κτηνοτροφικά και κυρίως θα θέλαμε έτσι, να δούμε από την πλευρά του κυρίου Δημόπουλου την εικόνα που έχει σε σχέση με την αγορά των εορτών του Πάσχα αναφορικά με το εισόδημα των συναδέλφων των κτηνοτρόφων και από την πλευρά της κυρίας Χλαπανίδας θα δούμε λίγο και θα αναδείξουμε για μια τροπολογία που μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης που υπάρχει για τις άδειες στα κτηνοτροφεία που εξαιρούν τις άδειες των κτηνοτρόφων, όλες τις υπόλοιπες κτηνοτροφίες. Έχουμε και εδώ παράλογα και τραγηλαφικά πράγματα. Λοιπόν,
Πριν έρθουμε και δώσουμε το λόγο σε εσάς, θα ήθελα να ακούσουμε λίγο. Έχει ζητήσει στην εκπνοή του πρώτου μέρους της εκπομπής η Μαρία Ιμπότη, η νέα αγρότησα και άμυγδαλο παραγωγός, να καταθέσει τις απόψεις και αυτή για αυτό το θέμα που έχουμε αναδείξει για την αδικία που υφίσταται η αμυγδαλο παραγωγή. Είναι μαζί μας η κυρία Ιμπότη, μας ακούει? Ναι, γεια σας και από μένα. Καλησπέρα, αγαπητή Μαρία. Χρόνια καλησπέρα, πολλά. Χρόνια πολλά σε Ανέστη. Όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να σε ακούσουμε και από τη δική σου την πλευρά, να ακούσουμε, αγαπητή Μαρία, έτσι, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εκπομπή που αφορά την καλλιέργειά μου, διότι είμαι και εγώ δευροπαραγωγός με αμύγδαλα. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, καλώς παλεύουμε για τις συνδεδεμένες, τις οποίες θα τις χάσουμε λόγω ότι πρέπει να οργανωθούμε και ως παραγωγή, διότι αυτή τη στιγμή χάνουμε έδαφος από το επόμενο ΠΑ. Πέραν αυτού, οι συνδεδεμένες είναι πάρα πολύ μικρές. Το κεφάλαιο που εισπράττει πλέον αγρότης γύρω από την δεδροκαλλιέργεια δεν επαρκεί για κανένα λόγο. Επίσης, τα στερεματικά δικαιώματα που λαμβάνουμε τα Χριστούγεννα που μπαίνουν σε όλο τον κόσμο πάει αναλογικά με το στρέμμα και τα δέντρα δυστυχώς έχουν άλλη δυναμική. Οπότε αν όλα αυτά τα συγκεντρώσουμε, τα ποσά είναι πάρα πολύ μικρά για να στηριχθεί το δέντρο, ειδικά κάποιος άλλος που ασχολείται μόνο με δεντρώδεις καλλιέργειες. Φυσικά έχουμε και έναν ανέλεκτο ΕΛΓΑ, διότι κάποιες φορές έχουμε διαπιστώσει άλλοι να είναι ζημιά στο χωράφι, άλλοι να καταλήγουμε να εισπράττουμε. Προσωπική μου εμπειρία, δέντρο 80% ζημιά και το διπλανό δέντρο το ίδιο ακριβώς σε ποικιλία 0%. Λες και η παγωνιά κάνει εξαίρεση, ούτε σε αυτό δεν υπάρχει έλεγχος. Είμαστε πολύ κουρασμένοι, διότι το εισόδημά μας βάλεται από παντού. Εννοείται χαμένα προγράμματα και αυτό πρέπει να προσθέσουμε, διότι υπήρχαν προγράμματα και στο προηγούμενο ΠΑ που δεν αναφέρθηκαν ποτέ και δεν βγήκαν ποτέ στον αγροτικό κόσμο. Και τέλος, αντίπαρκτοι βουλευτές στα προβλήματά μας, διότι και όταν τα αναφέρουμε, μας αντιμετωπίζουν ως καημένους και ως γκρινιάριδες. Καταλήξαμε όμως να μην έχουμε επαρκές εισόδημα και ανθρώπους να μπορούμε να συνονοηθούμε. Και η τελευταία απόδειξη, ανάλογα το βουλευτή, πάνε και τα de minimis. Ήταν μεγάλο παράδειγμα αυτό, ότι τελικά γι' αυτό οι περιοχές διαχωρίζονται. Υπάρχουν μάλλον πολιτικά γραμμάτια. Εγώ αυτό ήθελα να προσθέσω και να πω τη δική μου οπτική, διότι είμαι και νέα παραγωγός και μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει καθαρό εισόδημα από δέντρα. Δεν στέκεται μόνο του. Και δυστυχώς το αντιμετωπίζουν με πολύ υποτονικό τρόπο. Ένα οργανωμένο έγκλημα γύρω από τη δεδροκομεία. Αυτό. Μάλιστα. Εννοείται ότι θα γίνουν κινητοποιήσεις. Εννοείται ότι δεν είναι ο τρόπος ο κατάλληλος. Αλλά δυστυχώς εκεί οδηγούνται οι παραγωγοί. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να διεκδικήσετε τα δίκαια αιτήματά σας, όταν απευθυνόσαστε πολλές φορές σε ό,τι μη ακουόντων, αγαπητή Μαρία. Λοιπόν, κανείς από εσάς, ούτε και από εμάς, θέλει να βρίσκεστε στους δρόμους, να βγάζετε τα τρακτέρ για να μπορέσετε να πάρετε αυτό που δικαιούστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και ενδεχόμαστε να τα ξαναπούμε. Ότι είμαι και το μεγαλύτερο παράδειγμα που με μια δημοκρατική διαδικασία και πάλι δεν κατάφερα να φτάσω στο αποτέλεσμα. Τελικά αυτό αποδεικνύεται ότι με δημοκρατικό τρόπο δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα και το προκαλούν οι ίδιοι. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Μπότη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από την πλευρά των αμυγδαλοπαραγωγών. Μια νέα αγρότησα, κυρία Χλαπανίδα, κύριε Δημόπουλε, που τους πνίγει το δίκαιο, γιατί βλέπουν και αυτοί, πραγματικά τώρα είναι εξόφθαλμη αυτή η αδικία. Να παίρνεις παράδειγμα η παραγωγή, οι συνάδελφοί σου να βλέπεις να ενισχύονται στη Μαγνησία, να μην ενισχύονται στη Λάρισα, να μην ενισχύονται στις άλλες περιοχές. Να βλέπεις παράδειγμα για ένα προϊόν στον Τύρναβο να ενισχύεται, στο Δήμο Κιλελέρ να μην ενισχύεται ακριβώς το ίδιο προϊόν ή και το αντίστροφο, και γίνεται ένας μήλος και φτάνουμε σε ένα σημείο κάποια στιγμή, αν δεν υπάρχει και το κατάλληλο αγροτικό κίνημα να συνδέσει όλες αυτές τις αντιδράσεις, να φτάνουμε σε
αγροτικό αυτοματισμό κατά τα πρότυπα του κοινωνικού αυτοματισμού και να ρίχνει τα βέλη ο ένας στον άλλον προς Θεού, και αυτό θα είναι μια παράκληση προς όλους τους παραγωγούς. Δεν ευθύνεστε εσείς οι ίδιοι, άλλοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημόπουλο να μας αναφέρει και να μας αναφέρει, κύριε Δημόπουλε, τι ακριβώς συνέβη τελικά την περίοδο του Πάσχα, την περίοδο των εορτών και κατά πόσο τελικά σημειωθήκατε από τις τακτικές αυτές Άδωνη Γεωργιάδη και λοιπόν. Ναι. Αυτό που λέω είναι ότι πάντοτε φταίνει οι μεσάζοντες. Και αυτή τη φορά οι μεσάζοντες φταίνε. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι βουλευτές στη μία που είναι μεσάζοντες με το Υπουργείο, και απ' την άλλη στα μνοερίδια οι άνθρωποι που είναι ενδιάμεσα οι έμποροι και οι μεσάζοντες, οι οποίοι έχουν και την τιμή. Το θέμα με τον κύριο Γεωργιάδη ήταν, είναι κάτι εξόφθαλμο εντελώς, κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Και από την αρχή προειδοποίησαμε ότι υπάρχει πρόβλημα και αποδείχθηκε τελικά από την πράξη ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το βασικότερο πρόβλημα ήταν ότι την ελεύθερη αγορά, την οποία πρεσβεύει και υποστηρίζει στεναρά ο κύριος Υπουργός, το σούπερ μάρκετ, ο κύριος Γεωργιάδης, αυτή δεν τη στήριξε ο ίδιος. Και δεν είναι το ταϊκό κυρίως με τον κύριο Γεωργιάδη, το οποίο τον γνωρίζουμε, ξέρουμε το χαρακτήρα του, ξέρουμε τον τρόπο που λειτουργεί, ξέρουμε ότι είναι όλο λόγια. Ξέρουμε ότι δεν τον απασχολεί τίποτα μπροστά στο να, έτσι, να παρασύρει τον κόσμο σε μια διαδικασία κοινωνικού αυτοματισμού, ρωτώντας, και όταν κάναμε μια τηλεδιάσκεψη την πιο προηγούμενη Τρίτη, ότι εσείς τι δεν θέλετε, λέει, να φάει φτηνά ο κόσμος. Ρωτάει τους παραγωγούς, οι οποίοι πουλάνε κάτω του κόστους, αν θέλουν να φάει φτηνά ο κόσμος ή να φάει ο ακριβάλης. Και θέλει παραγωγή που ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει τα μερίδια στην τιμή, παράδειγμα, 12, 13, 14 ευρώ. Που θα πήγαινε η τιμή. Έτσι, αν την αφήναμε ελεύθερη την αγορά, γιατί τα αμνοερήφια δεν θα ήταν 20 ευρώ. Έτσι, εκείνος με το δικό του το μυαλό νόμιζε ότι τα αμνοερήφια είναι βιβλία, είναι οδοντόκρεμες και είναι σαμπουάν. Το εξηγήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Ήμουν με τον Δημήτρη τον Μόσχο μαζί στην τηλεδιάσκεψη αυτή, η οποία είναι κατόπιν εορτής, και στην προσπάθεια να σώσουμε κάποια πράγματα σχετικά με το θέμα των αμνοερήφιων. Δηλαδή, πως τελευταία στιγμή καταφέρουμε να το πείσουμε να κυρώσει αυτή την. Αυτή την απόφαση, η οποία θα είχε αντίκτυπο στον κοινό τρόπο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να τον πείσουμε, διότι δεν ήθελε να πει τίποτα απ' όλα. Είναι πολύ βασικό το να θες να ακούσει τον άλλον και να τον αφουγκραστεί, από το να θες μόνο να τον ακούς για να λες μετά ότι ξέρετε, εγώ μίλησα με τους κοινοτρόπους, είπα αυτό, αυτό και αυτό, αλλά δεν είπε και τις απαντήσεις που δώσαμε εμείς. Δηλαδή, κάτσε μια πλευρά είναι επικοινωνιακή. Από εκεί πέρα, ο κύριος Γεωργιάδης. Έκανε τι έκανε, το μεγάλη ευθύνη όμως φαίνει για μένα ο δικός μας ο υπουργός. Ο κ. Γιοργαντάς, ο οποίος, αν έχετε προσέξει, ενώ ήταν αλίστατος όλο το προηγούμενο διάστημα, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Ψάχνουμε να το βρούμε από εδώ, από εκεί, μια δήλωσή του, κάτι να στηρίξει τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον σούπερ μάρκετ, τον κ. Γεωργιάδη, να στηρίξει τους παραγωγούς, κάποιον να στηρίξει. Εκτός πια, άμα είναι, τι να πω, ωκεανόκρανος και κάτι στη μέση και να αυτό θα τρώει τις πέντρες και από τη μία και από την άλλη. Δεν είναι λύση αυτό νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάρει θέση. Από τη μία πλευρά, αν πιστεύει ότι ο Υπουργός έκανε ανάπτυξη το σούπερ μάρκετ, ότι έκανε το σωστό, είναι δικιά του απόφαση και αναλαμβάνει για την πολιτική ευθύνη. Αν πιστεύει όμως ότι πάθαμε ζημιά, θα πρέπει να αναλάβει τη δική του ευθύνη. Και η δική του ευθύνη είναι να μπορέσει να λιάνει αυτή τη ζημιά η οποία έχει γίνει. Και θα δείτε και τις επόμενες μέρες, θα κάνουμε και εμείς μια πρόταση σχετικά με το να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι. Σε σχέση με το κόστος παραγωγής, να πάρουμε κάποια χρήματα, αυτοί που πουλήσανε τουλάχιστον, έτσι. Μην πάμε πάλι στα παλιά του 20, που άλλοι πουλήσανε αμνοερήφια το Πάσχα του 20 και άλλοι πήραν την αποζημίωση. Ναι. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς που πουλήσανε δεν πήρανε καθόλου και ακόμα περιμένουν να πληρωθούν 4.000 με 5.000 άτομα σε όλη τη χώρα. Άρα πάντως, θα πρέπει οι άνθρωποι να λάβουν τη θέση και να είναι πιο σοβαροί. Ο άνθρωπος αυτός είναι ασόβαρος, το ξέρουμε πολύ καλά τον κύριο Γεωργιάδη. Ο δικός μας υπουργός που θεωρείται. Και παλιός συνάδελφος, γιατί όπως έλεγε όπως και πρόβατα όταν ήταν μικρός, θα πρέπει να έχει αντιληφθεί ότι αυτό που έγινε ήταν λάθος. Το έχουν αντιληφθεί οι τοπικοί βουλευτές, το έχει αντιληφθεί όλη η χώρα και δεν το έχει αντιληφθεί μόνο εκείνος. Και ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή μας παρακολουθούν πέραν των γεωργών κτηνοτρόφων και ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής, και της μεταποίησης, θα ήθελα να μας παρακολουθούν και οι καταναλωτές.
εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας και όχι μόνο. Για τον καταναλωτή, και ο καταναλωτής εύλογα και δικαίως θέλει να έχει πρόσβαση, παράδειγμα, στην τροφή και πολύ περισσότερο τώρα στο πασχαλινό τραπέζι, στο αρνί, με ένα φτηνό κόστος, με ένα κόστος βατό, με τα συμπιεσμένα έτσι οικονομικά εισοδήματα που έχει. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει? Και το λέω πραγματικά έτσι, κάνοντας και το συνήγορο του διαβόλου τώρα αυτή τη στιγμή απέναντί σας. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση επέλεξε να βάλει το αρνί, το κατσίκι στο καλάθι του Πάσχα και να κρατήσει τις τιμές στα 10 ευρώ. Λοιπόν, και διατείνεται τώρα και αισθάνεται περιχαρής ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Γεωργαντάς ότι εμείς καταφέραμε να δώσουμε φτηνό πασχαλινό τραπέζι στους παραγωγούς, στους καταναλωτές. Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί, λέω εγώ τώρα και ρωτάω, πάντα καλοπροαίρετα, και ο καταναλωτής να έχει έτσι φθηνή πρόσβαση, αλλά και ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος, να μην μπει μέσα και να βγάλει ένα εύλογο κέρδος? Υπήρχε δυνατότητα να συγκεραστούν αυτά? Αυτό, γι' αυτό θα υπήρχε δυνατότητα, αν από πριν, δηλαδή πριν ξεκινήσει η παραγωγή των αμνοϊβίων, δηλαδή στην ουσία πριν από 3-4 μήνες, γιατί πρέπει να δούμε και την περίοδο της κύσης των ζώων, υπήρχε μια, ή μια ενίσχυση, ή να υπήρχε ένας τρόπος με τον οποίο θα κάναμε ένα καλάθι του κτηνοτρόφου, παράδειγμα, το οποίο θα έπαιρνε ο κτηνοτρόφος φθηνό καλαμπόκι, φθηνή ζωοτροφή γενικά, φθηνή ενέργεια, φθηνά καύσιμα, φθηνά φάρμακα και ό,τι έχει σχέση με, το, με τον εφοδιασμό μιας ζωοτροφικής μονάδας. Γιατί όλα τα εφόδια έχουν αυξηθεί και μάλιστα κατά πολύ. Αν υπήρχε αυτή η πρόνοια, θα μπορούσαμε και εμείς να πληρώσουμε φθηνότερα, να πουλήσουμε φθηνότερα. Δεύτερον, ναι, όταν λέμε 10 ευρώ ότι είναι μια τιμή η οποία μπορεί να αγοράσει ο κόσμος, πού το ξέρει ο κ. Γιουριάτης που μπορεί να αγοράσει ο κόσμος με 10 ευρώ το κιλό? Μήπως ο ίδιος παίρνει 600 και 700 και 800 ευρώ και 1000 ευρώ το μήνα? Δεν νομίζω. Σωστά. Άρα και 3 ευρώ να το έκανε, θα ήταν ακόμα περισσότερος ο κόσμος που θα μπορούσε να ψωνίσει. Και μάλιστα αν έκανε και ένα κουπόνι για αμνοερήφιο, θα ήταν ακόμα περισσότερος ο κόσμος ο οποίος να το έπαιρνε, και μάλιστα να το έπαιρνε και δωρεάν. Εκλογές έχουμε, άρα όποιος μειοδοτήσει στην ουσία στο θέμα της τιμής θα πάρει και τις περισσότερες ψήφους, γιατί μας θεωρούν από ό,τι φαίνεται πρόβατα. Πάντως, θεωρούν ότι με ένα λέει και με ένα κατσίκι, το ο κόσμος το, κύριε, θα πάει να ψηφίσει την εκάστοτε κυβέρνηση που κάνει αυτή την διευκόλυνση. Μου θυμήσατε τώρα με αυτά που αναφέρατε, ήρθε στο νου μου μία πρόταση που είχε κάνει ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Τυρνάβου. Αν θυμάμαι καλά, ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Κρέκας. Άρα μιλάμε για το 20. Πάντως ήταν μέσα στην πανδημία, πρέπει να ήταν. Όπου ο Σύλλογος Τυρνάβου είχε καταθέσει την πρόταση να επιδοτηθεί, δηλαδή να υπάρχει, τώρα το λέμε market pass και τα λοιπά, pass. Τότε το είχαν αναφέρει φίλοι κτηνοτρόφοι, κουπόνι για την αγορά, κουπόνι για την αγορά αμνοερυφίων στους καταναλωτές. Δηλαδή να μπορέσουν και οι καταναλωτές να γευτούν ένα φθηνό αρνί, αλλά και οι κτηνοτρόφοι να βγάλουν κάτι και να μην μπουν μέσα. Λοιπόν, και τότε ο κύριος Σκρέκας το είχε δει με έτσι, νομίζω, μια έτσι, σοβαρότητα, με καλό μάτι. Τελικά δεν κατέστη δυνατό να γίνει. Ρωτώ τώρα το εξής. Στην εποχή των κουπονιών και των ΠΑΣ, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο, αντίστοιχο, δηλαδή να υπάρχει μια επιδότηση εντός εισαγωγικών με ένα κουπόνι των 30, 40, 50 ευρώ στον καταναλωτή, από τη στιγμή που ήδη υφίσταται κάτι τέτοιο? Φυσικά και θα μπορούσε να γίνει. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή η απόφαση ήταν απόφαση της τελευταίας εβδομάδας. Δηλαδή ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, είχε κάνει 4-5 μέρες πριν πάρει την απόφαση την τελική, δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν θα βάλουμε τα αμνοερήφια στο καλάθι του νοικοκυριού και δεν θα βάλουμε μάλλον στο καλάθι του Πάσχα, όπως λέγεται, το εξειδικευμένο αυτό καλάθι για την περίοδο αυτή, διότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην αγορά κρέατος και μάλιστα να μην πιστέψει κάποιος ότι στέλνουμε στα σούπερ μάρκετ σχέση με τα ακροπολία τον κόσμο να ψωνίσει. Δηλαδή το κάνουνε, απλώς να μην το πιστέψει ο κόσμος αυτό το πράγμα, και τελικά το κάνανε όντως. Δηλαδή στείλανε τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ, σε μαγαζιά τα οποία διατείνεται ο υπουργός
και μάλιστα με δηλώσεις ότι είχε τιμολόγιο στα χέρια του που το σούπερ μάρκετ δεν κέρδισε ούτε ένα λεπτό. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, σε μια ελεύθερη αγορά που θα έπρεπε να λειτουργεί ανταγωνισμός, ο υπουργός διατείνεται ότι δεν κέρδισε ούτε ένα ευρώ κάποιος και πούλησε ένα προϊόν. Άρα, ή ξεπληρώνει επιταγές παλαιές, ή υπογράφει καινούργιες επιταγές ο κύριος υπουργός για το μέλλον, για άλλα θέματα που έχουν σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Διότι δεν νομίζω να υπάρχει σούπερ μάρκετ που δεν δουλεύει για το κέρδος και δουλεύει για την πατρίδα ή για το, αυτό είναι το, για το, το, για το καλό του κόσμου αφιλοκερδός. Το όλοι μόνο θέλουν βέβαιο. Να βγάλουν όπως και εμείς θέλουμε να βγάλουμε, έτσι. Κάντως, με βάση τα δικά σας λεγόμενα, τα λέω εσάς, μιλάω για τους κτηνοτροφικούς φορείς που εκπροσωπείτε όλοι σας, ΠΕΚ, ΣΕΚ, Συντονιστικό Ανατολικής Μακεδονίας κτλ. Κτηνοτροφικό Σύλλογος Τρινάβου. Αυτό που διετείνεστε είναι ότι τελικά με αυτήν τη ρύθμιση της τελευταίας στιγμής του κυρίου Γεωργιάδη εσείς ουσιαστικά μπήκατε μέσα. Μπήκατε μέσα. Εμείς περιμέναμε, κοιτάξτε, οι τιμές ήταν στα 7 με 7,5 ευρώ. Τα ζώα τα που λυθήκαν για το Πάσχα των Καθολικών ήταν εκεί η τιμή τους. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι την τιμή δεν την κάνουν οι κτηνοτρόφοι. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς που θα λέγαμε, ξέρετε, πουλάμε 9 ευρώ και από εκεί και κάτω δεν δίνουμε ούτε ένα μνοερίφιο. Δεν γίνεται έτσι. Του εξηγήσαμε ότι την τιμή την φτιάχνει η ελεύθερη αγορά. Άρα από το Καθολικό Πάσχα, όταν οι έμποροι ζητήσανε προϊόν με 7-7,5 και λίγο παραπάνω ευρώ, η αγορά πούλησε και άρα οι άνθρωποι κάναν την εξαγωγή. Το ότι πούλησε όμως αυτή την τιμή έχει μια διαφορά με αυτά τα μνοερίφια που είναι αυτή την περίοδο. Δηλαδή, τα μνοερίφια εκεί ήταν 4 με 7, με 7 ούτε 8 κιλά. Αυτή ήταν η ζήτηση, σε αυτά τα κιλά του κάθε μνοερίφιο, το κάθε κομμάτι. Άρα αυτά τα ζώα ήταν όψιμα ζώα τα οποία ήταν λίγων ημερών, στην ουσία είχαν πολύ μικρότερο κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα οι συνάδελφοι αυτοί το κάνανε για να μπορέσουν να μπουν και στο άρμαγμα του γάλακτος, το οποίο έχει μια σχετικά καλή τιμή αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα ξεφορτωθήκαν τα μνοερίφια και προχωρήσαν στο να αρμέγουν. Άρα κατευθείαν κερδίσαν από το γάλα. Οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνανε επάγγιση για να μπορέσουν να πουλήσουν σε πάνω από 10, 12 με 14 κιλά, εκεί είναι τα εμπορεύσιμα μνοερίφια αυτή την περίοδο, αυτοί είχαν πολύ μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Και επειδή η αγορά θα προσαρμοζόταν και δεν θα πήγαινε στα 17 και 18 ευρώ που άκουσα κάποια στιγμή τον κύριο Γεωργιάδη να λέει, η τιμή, εγώ πιστεύω, στα μνοερίφια θα ήταν γύρω στα 8 με 8,5 ευρώ. 9 δεν θα έφτανε, γιατί δεν θα μπορούσε ο κόσμος από εκεί πέρα να τα αγοράσει. Άρα στην ουσία έκαναν την παρέμβαση και καθυλώσαν την τιμή στα 7 με 7,5 ευρώ και μάλιστα σε κάποιους ακόμα λιγότερο, αλλά και σε κάποιους κτηνοτρόφους τις τελευταίες μέρες λίγο παραπάνω από το 7,5. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι έγινε ζημιά. Και έγινε ζημιά μόνο και μόνο για να δείξει ο υπουργός στους ψηφοφόρους του εκεί στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, ότι εγώ έκανα την παρέμβασή μου και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά από ενέργειές του, όπως λένε συνήθως όλο αυτό το πείμα, και έγινε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Το αποτέλεσμα θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Και να σας πω και κάτι τελευταίο σε αυτό το θέμα, ότι ξέρετε, και να δώσω λίγο το λόγο, η κυβέρνηση να ρίξει την τιμή, για να πάμε λίγο στο άλλο το θέμα, ναι. Ναι, το 1,3 είναι ο ΦΠΑ. Έτσι. Άρα στην ουσία, βγάζοντας το ΦΠΑ από τη μέση, θα μπορούσε ο κόσμος να φάει κατά 10% και κάτι χαμηλότερη τιμή. Ακριβώς. Δεν θα χρειαστεί να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να καταστραφεί ο κόσμος. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Χλαπανίδα να μας αναφέρει, κυρία Χλαπανίδα, το τι συμβαίνει τώρα, γιατί είδαμε και μια δημοσίευση του φίλου μας του Δημήτρη του Μιχαηλίδη και έχει και τίτλο έτσι, η κτηνοτροφία καταδικάζεται σε αφανισμό με μια τροπολογία. Τι ακριβώς τροπολογία είναι αυτή και γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα επ' αυτής? Καταρχάς, πριν πάμε έτσι στη ουσία, να ευχαριστήσουμε τον πολυγραφότατο και πολύ αγαπημένο φίλο τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, γιατί έτσι ακούραστα και ακομάτιστα και αγόγγιστα πάντα να ζητά και να δεικνύει θέματα, και να ευχαριστήσουμε και την ιστοσελίδα της Αγροέκφρασης που ανέδειξε το θέμα δεόντως. Γιατί ας μου επιτρέψεις, Χρήστο, τον Ενικό. Ο χώρος της ενημέρωσης στα θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος πάσχει από πολύ κακό αντιγραμμένες ειδήσεις
και θα πρέπει να χειροκροτούμε και να έτσι επενούμε τα μέσα που στηρίζουν πάντα τη σωστή ενημέρωση. Αυτό ως εισαγωγή. Παρακαλώ. Τώρα, στην ουσία του πράγματος. Τη Μεγάλη Τρίτη, στις 11 Απριλίου, ψηφίστηκε ένας νόμος από την κυβερνητική πλειοψηφία, από αυτούς τους συνηθισμένους νόμους που λέμε, τους ονομάζουμε νόμους σκούπα, γιατί περιέχουν ρυθμίσεις για πάρα πολλά ετερόκλητα θέματα. Ο νόμος αυτός περιέχει, από τα 124 άρθρα του, έχει 51 άρθρα που ρυθμίζουν χαρακτηρισμένες άλλες επίγουσες διατάξεις. Ενώ ο κύριος όγκος του νομοθετήματος ρυθμίζει θέματα ΟΤΑ, θέματα δημοσίων υπαλλήλων και Υπουργείου Εσωτερικών, έχουμε 51 άρθρα που αφορούν άλλα άσχετα θέματα, τα οποία έκρινε η ελληνική κυβερνητική πλειοψηφία ότι ήταν επίγοντα κιόλας. Κάποια πράγματα ήταν επίγοντα και θα είχε ενδιαφέρον να μπορούσαμε να τα δούμε ένα-ένα. Πράγματι λοιπόν κάποια ήταν επίγοντα. Ένα από αυτά τα επίγοντα θέματα έκριναν οι Έλληνες βουλευτές που ψήφισαν τον νόμο, ήταν το θέμα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντατικής εκτροφής. Ρυθμίστηκε λοιπόν με το άρθρο 117 του συγκεκριμένου νόμου ότι οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής, οι οποίες λειτουργούσαν στις 12 Μαρτίου του 2012 και οι οποίες εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να λειτουργούν, μπορούν να ανανεώνουν τις άδειες λειτουργίας τους, να τις τροποποιούν, να τις μεταβιβάζουν, ακόμη και να επεκτείνουν τη δυναμικότητά τους, χωρίς να δεσμεύονται από τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, από οικισμούς, δρόμους, σχολεία, ξενοδοχεία. Ένα θέμα που το γνωρίζουν όλοι οι κτηνοτρόφοι στη χώρα, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς κτηνοτρόφους. Το θέμα είναι όμως ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επέλεξε να λύσει το συγκεκριμένο θέμα μόνον υπέρ των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αδιαφορώντας πλήρως για τις βοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για τις εγωπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το ίδιο πρόβλημα είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και αυτών των κλάδων της κτηνοτροφίας. Τώρα να σας διακόψω, αγαπητή Χριστίνα, που μιλάμε και στον Ενικό, είπαμε πριν από μία εβδομάδα, μάλλον μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, μου τηλεφώνησε ένας φίλος νέος κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει κτηνοτροφική μονάδα, έχει ο πατέρας του κτηνοτροφική μονάδα. Λοιπόν, δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη μονάδα ο πατέρας στο γιο, με αποτέλεσμα τώρα και να μην μπορεί να κάνει αυτός να νομιμοποιήσει την κτηνοτροφική του μονάδα, λοιπόν, και με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να γυρίσει πίσω. Ήδη του έχουν βεβαιωθεί τα χρήματα στην εφορία από το πριν πρώτη συγκατάσταση που πήρε, την πρώτη δόση. Και λέω τώρα ότι με αυτή την τροπολογία, παράδειγμα, θα μπορούσε αυτός, και δεν είναι μόνο αυτός, είναι αρκετοί, νομίζω εκεί στην περιοχή της Καρδίτσας είναι γύρω στα 60 άτομα που έχουν το ίδιο πρόβλημα, με βεβαιωμένα τώρα τα χρήματα στην εφορία, έτσι. Λοιπόν, ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η τροπολογία, εάν έπιανε και την υπόλοιπη κτηνοτροφία, εγωπροβατοτροφία, κτηνοβοοτροφία, αυτοί οι άνθρωποι να είχαν σωθεί, ενώ τώρα καταδικάζονται οι άνθρωποι σε οικονομικό μαρασμό. Εννοείται αυτό, και να πούμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι καλοδεχούμενη για τους κτηνοτρόφους. Ακριβώς, έτσι, σωστό, σωστή επισήμηση. Είναι καλοδεχούμενη, έτσι, ναι. Και μπράβο και στην διαπαγγελματική της κτηνοτροφίας που πέτυχε την εισαγωγή και την ψήφιση αυτής της ρύθμισης, γιατί σίγουρα κάποιοι δούλεψαν γι' αυτό. Όμως το θέμα εδώ δεν είναι ότι όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη εξυπηρετείται και όλοι οι υπόλοιποι καλά να πάθουν. Γιατί η αντιμετώπιση αυτή, η ρύθμιση αυτή, αυτό αποδεικνύει. Οι πτηνοτρόφοι είχαν προφανώς μπάρμπα στην κορώνη, πέρασε η ρύθμιση αυτή και όλοι οι άλλοι ας πορεύονται όπως βρούνε. Ας βρούνε και αυτοί ένα μπάρμπα στην κορώνη με την επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι τρομερός ο τρόπος που αντιμετωπίζει το Υπουργείο την αγροτική παραγωγή.
και κυρίως την κτηνοτροφία. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Προφανώς θα έρθω και εγώ να επιβεβαιώσω αυτό που είπε και η κυρία Μπότη και ο Νίκος Οδημόπουλος πριν, ότι ή εξαργυρώνονται πολιτικά γραμμάτια ή υπογράφονται γραμμάτια εν ώψη των επικείμενων εκλογών, γιατί αυτή η επιλεκτική ρύθμιση μόνο κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει. Γιατί ξαφνικά να θεωρηθεί τόσο εγώ αυτό, επίκουση. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητή Χριστίνα και αγαπητή Νίκο, είναι ότι αυτή η τροπολογία για τους πτηνοτρόφους, όπως πολύ καλά επισήμανε η Χριστίνα, πολύ ορθά κατατέθηκε. Λοιπόν, εάν θα επεκτείνονταν και θα πιάνε όλη την κτηνοτροφία, θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα? Δηλαδή, θα δυσχερώνονταν η κατάσταση των κτηνοτρόφων? Ίσως το αντίθετο. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί δεν έγινε. Δηλαδή, υπάρχει κάτι από πίσω που δεν μπορούμε να καταλάβουμε? Εννοείται, βέβαια. Εγώ μπορώ να κάνω μία ερώτηση? Παρακαλώ. Τώρα που κύριε Κλαπανίδα είναι και νομικός, αυτό στέκει νομικά. Δηλαδή, μπορεί αυτή η μονόπλευρη αντιμετώπιση να έχει και νομική έγκριση από τους νομικούς του κράτους? Γιατί κάθε, νομίζω, τροπολογία που έρχεται, κάθε νόμος έχει και μια γνωμοδότηση. Και μάλιστα μιλάμε για εντατικές εκτροφές, δεν μιλάμε για εκτατικές εκτροφές, γιατί εμείς έχουμε και εκτατικές. Τώρα και η κτηνοτροφία έχει εκτατικές, αλλά εντάξει, τώρα είναι πάλι υπό περιορισμό τα ζώα, έτσι. Δεν είναι ελευθέρας βροσκής όπως είναι τα δικά μας. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν νομικοί που γνωμοδότησαν ότι αυτό μπορεί να γίνει σε ένα είδος, σε μια πλευρά της κτηνοτροφίας και σε άλλη να μην γίνει. Μου κάνει εντύπωση. Ναι, εδώ δυστυχώς πραγματικά προκύπτει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ισότητας, συνταγματικής. Γιατί για τους πτηνοτρόφους και όχι για άλλους πτηνοτρόφους. Το θέμα όμως αυτό, από τη στιγμή που δεν το έχει εντοπίσει, δεν το έχουν εντοπίσει οι βουλευτές που κλήθηκαν να ψηφίσουν τη συγκεκριμένη διάταξη, η διάταξη είναι πλέον νόμος του κράτους, από τις 12, από τη Μεγάλη Πέμπτη είναι νόμος του κράτους, ισχύει και θα πρέπει να τρέξουμε όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για το θέμα, να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Δηλαδή, να προσβάλλουμε τη διάταξη ως αντισυνταγματική ή στην ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κλπ. Καταλαβαίνετε ότι είναι όποιος προλάβει παίρνει. Έτσι αντιμετωπίζεται πλέον οποιοδήποτε ζήτημα. Όποιος έφτασε και όποιος προλάβει παίρνει. Είναι τρομερό αυτό το πρόβλημα. Δεν πάντως υπάρχει θεωρώ ότι καμία... μετά τη δημοσιοποίηση από το φίλο μας τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, μετά από τη δημοσιοποίηση στο site που κάναμε σήμερα στην εκπομπή, πιστεύω, ευελπιστώ, ελπίζω ότι και οι υπόλοιποι βουλευτές, είτε είναι της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης, έστω τώρα θα πρέπει να ενεργήσουν άμεσα, δηλαδή να λειτουργήσουν λίγο και τα αντανακλαστικά τους. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, τέτοιες αστοχίες δεν θα πρέπει να πέφτουν κάτω και να περνάνε έτσι απαρατήρητες. Δυστυχώς. Να πούμε, να επισημάνουμε βέβαια και το εξής. Κάτι που επισημαίνει και ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης, η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης γιατί προτιμάται η πτηνοτροφία και όχι και οι υπόλοιποι κλάδοι της κτηνοτροφίας, είναι ότι η πτηνοτροφία είναι ένας δυναμικός κλάδος για την οικονομία της χώρας και ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν ετήσιο τζίρο 1,2 δις και απασχολούν 5.000 εργαζόμενους. Εδώ όμως, κατά τη γνώμη μου, ο Υπουργός πέφτει σε ένα πολύ σοβαρό σφάλμα. Όταν μιλάμε για αγροτική ανάπτυξη, μιλάμε πρωτίστως για παραγωγούς, για πρωτογενή αγροτική παραγωγή, η οποία είναι βέβαια η βάση για τη μεταποίηση και πρέπει άμεσα να συνδέεται με αυτή, όμως μιλάμε πρωτίστως για αγροτική παραγωγή. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι αντικείμενο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Εάν λοιπόν τόσο εξόφθαλμα έρχεται ο Υπουργός
της αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας και λέει ότι εγώ θέλω να ευνοήσω τις μεταποιητικές επιχειρήσεις γιατί αυτές μου παίρνουν τα λεφτά, τότε αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η γνώμη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την ίδια την αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Κυρία Χλαβανίδα, αγαπητή Χριστίνα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή δυστυχώς και δεν το είχα σκεφτεί να δω πόσες επιχειρήσεις, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις σε αυτόν τον κλάδο που είναι η τροπολογία. Μιλάει για 5.000 εργαζόμενους, ναι, αλλά οι επιχειρήσεις είναι λίγες, δεν πρέπει να είναι πολλές. Απ' την άλλη πλευρά, στον κτηνοτροφικό κλάδο μιλάμε για πάρα πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες πέραν των εργατών που υπάρχουν μέσα σε πολλές εξ αυτών, ο κάθε ένας κτηνοτρόφος δεν θεωρείται κατά το κράτος ως επιχειρηματίας. Δηλαδή θα πρέπει να έχει, να έχουμε μία μικρή κτηνοτροφία αλλά στα πλαίσια της αγελαδοτροφίας όπου είναι τώρα κοντά στους 2.000 παραγωγούς. Η αγροτροφία έχει και 60 και 70 χιλιάδες παραγωγούς. Αυτοί δηλαδή δεν παράγουν όλοι μαζί σε σχέση με τον τζίρο που είπε 1,2 δις για την κτηνοτροφία. Οι υπόλοιποι κλάδοι της κτηνοτροφίας δεν παράγουν πάνω από 1,2 δις. Σίγουρα, αν το πάρουμε σε επίπεδο μεταποιητικών επιχειρήσεων, τότε θα έπρεπε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια, έτσι. Γιατί θα πρέπει να δούμε οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ως βάση, για παράδειγμα, το εγωπρόβιο ή το γελαδινό γάλα, ή το εγωπρόβιο ή το γελαδινό κρέας, τι τζίρο παράγουνε. Δεν μπορούμε να έτσι κάνουμε σωστές συγκρίσεις. Δεν γίνεται να συγκρίνουμε μόνο τα τυροκομεία να βάλουμε μέσα, φτάνει. Δηλαδή, άμα βάλουμε τους τζίρους των τυροκομείων και τους εργαζόμενους στα τυροκομεία και μόνο, λέω, τίποτα άλλο πέραν αυτού, δεν συγκρίνεται. Ένας φίλος αναφέρει τώρα, δεν κατάλαβα τι λέει ο νόμος που συζητάτε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εξακολουθεί το 2012 να θεωρείται έτος αναφοράς, δηλαδή, πάει άλλο. Ναι, είναι έτος αναφοράς. Είναι έτος αναφοράς. Θέλει να το επαναλάβω. Ναι, αν γίνεται λέει, λίγο να το... Οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής, οι οποίες λειτουργούσαν στις 12 Τρίτου του 2012 και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να λειτουργούν, τότε μπορούν να ανανεώνουν, να τροποποιούν, να μεταβιβάζουν τις άδειες λειτουργίας χωρίς να δεσμεύονται από τα όρια απόστασης, από οικισμούς κλπ. Δηλαδή εξαιρούνται από τα όρια που προβλέπει ο νόμος του 2012 για οικισμούς, σχολεία, δρόμους κλπ. Τις εξαιρεί τις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από από την υποχρέωση τήρησης αυτών των αποστάσεων. Αυτή είναι η ουσία. Ναι, γιατί αναφέρει, δεν το διάβασα, δηλαδή εγώ που το 2012 δεν ήμουν κτηνοτρόφος, γιατί τώρα δεν μπορώ να βγάλω άδεια, λέει, για το στάβολο μου και να είμαι νόμιμος. Δεν μιλάμε για άδεια οικοδομική, μιλάμε για άδεια λειτουργίας. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Έτσι. Η οικοδομική άδεια είναι προϋπόθεση ούτως ή άλλως για την εφαρμογή αυτής της διάταξης. Δεν μιλάμε για οικοδομική άδεια, αλλά για άδεια λειτουργίας. Έτσι. Γιατί άδεια λειτουργίας, ακόμη και αν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν μπορεί να βγει άδεια λειτουργίας για μια κτηνοτροφική εγκατάσταση που είναι στα όρια του οικισμού. Είναι ένα πρόβλημα πολύ γνωστό για πάρα πολλούς κτηνοτρόφους. Μάλιστα. Είπαμε, ας ελπίσουμε τις επόμενες, όχι μέρες, ώρες, να δραστηριοποιηθούν οι βουλευτές οι οποίοι νομοθετούν και πριν τις εκλογές να αρθεί αυτή η αδικία. Δεν νομίζω να προλαβαίνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν νομίζω να προλαβαίνουμε κάτι. Εκείνο που μπορούμε όμως να προλάβουμε όλοι μας ως ενεργοί πολίτες είναι να πάμε όλοι να ψηφίσουμε στις εκλογές και ανεξάρτητα από το κόμμα που θα επιλέξουμε, να επιλέξουμε ανθρώπους μέσα από τα ψηφοδέλτια που θα μπορέσουν να μεταφέρουν τη φωνή των πολιτών
μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η απόσταση από τη Λάρισα μέχρι την Αθήνα δεν είναι 300 χιλιόμετρα, Χρήστο. Η απόσταση είναι έτη φωτός. Όταν οι άνθρωποι που βγαίνουν, που εκλέγονται στην Ελληνική Βουλή, δεν είναι άξιοι να μεταφέρουν τη φωνή των πολιτών, όχι μόνο των αγροτών, όλων των πολιτών, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό μπορούμε να το προλάβουμε. Από το στόμα σου και στου λαού, ταυτή. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί βλέπω ο χρόνος έχει τελειώσει. Κύριε Δημόπουλε, αγαπητέ Νίκο, αν μπορείς να μας αναφέρεις στην πλειοψηφία τους αυτό το Πάσχα οι Έλληνες καταναλωτές, αν έφαγαν ελληνικό αρνάκι κατσικάκι ή εισαγόμενο. Πλάκα με κάνετε τώρα, θα το πω στο Θεσσαλονικό τύπο. Έτσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι με την ιστορία αυτή που γίνει με τη σφραγίδα την Τυρκουάζ, την οποία την παίρνουν και τα ξέν, τα εισαγόμενα αμνοερήφια, κυρίως αρνιά είναι, τα οποία σφάζονται στη χώρα μας, άρα στην ουσία έχουν ίδια σφραγίδα και από εκεί και πέρα τις λεπτομέρειες, τα ταπελάκια που πέφτουν ή τα πέφτουν κάποιοι, είναι πολύ εύκολο να κοροϊδεύσει τον οποιοδήποτε και μάλιστα τα παίρνει ένα τόφιο αρνί κατσική, έτσι, όχι όταν έχει ένα ζώο το οποίο τεμαχίζεται, εκεί μην ψάχνετε τίποτα. Άρα στην ουσία το τι τρώει ο καθένας, ο Θεός και η ψυχή του. Γι' αυτό και λέμε ότι στο κρεοπωλείο, συνήθως επειδή υπάρχει μια σχέση διαφορετική, όχι ότι εκεί δεν γίνονται πράγματα, εκεί έχεις μια εμπιστοσύνη, έτσι. Και εκεί μπορεί να πεις ότι ξέρεις, μου είπε, και ας μην το είδες, ο κρεοπόλης ότι είναι ελληνικό. Στο σούπερ μάρκετ πού να βγάλεις άκρη. Εκτός άμα και εκεί, όπως και στο νομοσχέδιο στην τροπολογία την προηγούμενη, βρούμε τον Μπάρμπα από την Κουρώνη. Έτσι θα είμαστε σίγουροι πάντα. Έτσι. Ο Μπάρμπας ποιος είναι αυτός, και άμα το βρούμε και εμείς κτηνοτρόφοι θα λύσουμε και τα προβλήματά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Νίκο Δημόπουλο από το Συντονιστικό Κτηνοτροφικό Συλλόγο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Χριστίνα Χλαπανίδα, δικηγόρο, διαμεσολαβήτρια, σύμβουλος αγροτικής ανάπτυξης και δεν τα λέω τα υπόλοιπα. Αγαπητή Χριστίνα, σε ευχαριστούμε θερμά και εδώ θα είμαστε να τα ξαναδούμε και να σας ξαναδούμε και στην εκπομπή, γιατί ως φαίνεται τέτοιες τροπολογίες και τέτοια τερτύπια θα έχουμε και μετά τις εκλογές. Λοιπόν, να είστε καλά, είστε επανειδήν. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή βράδυ. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά και όλες και όλους εσάς οι οποίοι ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.